Με ποιο στίγμα κατεβαίνετε σε αυτές τις ευρωεκλογέ. Η ΟΚΔ είναι μια πανεξιστική πολιτική οργάνωση των εργαζομένων που ανήκει στο ιστορικό ρεύμα της Τέταρτης Διεθνούς και στην Άκρα και Παναστατική Αριστερά. Έρχεται μέσα από την εργατική τάξη στο ψηφοδέλτιο ότι συμμετέχουν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, νεολαίοι και φοιτητέ, οι οποίοι είχαν μια σημαντική συμβολή σε αγώνες τόσο μέσα σε χώρους δουλειά και σχολές όσο και σε όλα τα μεγάλα κινήματα. Κατεβαίνουμε για να δείξουμε τα λαϊκά προβλήματα που υπάρχουν, τις ιδιωτικοποίησεις όλων των αναγκαίων δημόσιων υποδομών, υγεία, παιδεία, νερό, ρεύμα και ούτω καθεξής. Το δέσιμο της ίδιας της χώρας μας, πολεμικούς ηχοδιωτισμούς που κάνει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αμερική, έτσι, στο πώς γίνεται με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη και κυρίως στην ακρίβεια. Να κάνουμε ένα σχόλιο και πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι τουλάχιστον εμετικό αυτό που ακούγεται, αλλά είναι και ειλικρινέ ταυτόχρονα από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, έτσι σχετικά με το ότι η χώρα μα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από όλε τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεικτικά μα ανέφερε ότι η φέτα κοστίζει 6 ευρώ, μάλλον το κιλό, μάλλον κοστίζει για του ίδιου. Αυτή είναι η τιμή που την αγοράζουν, αν δεν το παίρνουν από κανένα μπεσκέση. Ε, για εμά έτσι είναι δεδομένο ότι η τιμή είναι διπλάσια. Βέβαια, για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι ίδιοι, για να στείλουν ε, πολεμικά εφόδια στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, έτσι χρειάζεται να την αγοράσουμε εμεί αυτή την τιμή. Έτσι, ξοδεύονται τα χρήματα από του φόρου και ούτω καθεξή, των ιδιωτικοποίησεων και, και ούτω καθεξή, για να μπορέσει να ολοκληρώσει ο Νετανιάχου εκεί Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ, τη σφαγή των 35.000 νεκρών γυνοκόπεντων που έχουμε μέχρι τώρα να το ολοκληρώσουν, έτσι χρειάζεται εμεί να χρυσοπληρώνουμε τα βασικά προϊόντα. Θεωρούμε βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την κυβερνική ανυκανότητα να δώσει κάποια λύση δημιούργησε ταυτόχρονα και ένα υπόγειο ρεύμα δυσαρέσκεια στην κοινωνία, το οποίο εκφράστηκε με κάποιες περαστικέ εκρήξεις όπως αυτή της νέας μήνυσης που έγινε γύρω από την απεργία του Κουφοντίνα, του Μάλιστα. εκκλήματος των Τεμπών και ούτω καθεξής, έτσι και αυτό τίνει το επόμενο διάστημα να μετατραπεί σε, πολιτικό, σε ορμητικό ποτάμι. Η καταδίκη για να κλείσω τις κυβέρνηση είναι αναγκαία σε επεχρώμενες εκλογές και ένα χαμηλό ποσοστό της κυβέρνηση θα περιορίσει την πολιτική της αυτή και έτσι η ψήφο η δεν είναι και μια χρήσιμη ψήφο. Ιδιωτικό υπάλληλο είμαι εγώ, συνδικαλιστής, ε, ναι. Γιατί πού αλλού δηλαδή, να δούμε λίγο τι υπάρχει στο πολιτικό χάρτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μνημονιακό κόμμα του επιχειρηματία πλέον Κασελάκη, το οποίο είναι μια μαριονέτα των πλουσίων και συμπληρώνει έτσι αυτό που υπάρχει μέσα στη Βουλή, μια παροδία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο γνωστό σε μνημονιακό κόμμα, έχει ψηφίσει σχεδόν όλα τα μνημόνια. Η νέα αριστερά μάχεται να επιβιώσει υπερασπιζόμενη, παθιασμένα όλα τα, τα μέτρα, τα μνημονιακά μέτρα που ψήφισε η επικυβέρνηση Τσίπρα. Μέσα σε όλα αυτά, έτσι, τα μνημονιακά διέξοδα τόσο το δίθεν αριστερών, όσο από την άλλη πλευρά και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δημιουργούν και φέρνουν την άνοδο τη άκρα σε δεξιά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, που σαν όγκ δεν μαχόμαστε ενάντια σε αυτό έτσι, το, το, ρατσιστικό ρεύμα που υπάρχει. Για εμά, για να νικήσουμε, δεν υπάρχουν εύκολε λύσει. ούτε το κουκουέ με το οποίο δεν έχουμε ε, καμία σχέση έτσι, με αυτά τα σταλινικά μορφώματα που υπήρχαν επί Σοβιετική Σοβιετικής ένωσης. και είχαμε διαφωνήσει και ιστορικά σαν ρεύμα σαν τροτσχιστές από τότε έτσι. στο σήμερα χρησιμοποιεί μια διασπαστική και αντιδημοκρατική στάση έτσι, έτσι όπως έκανε στο φοιητικό κίνημα που έκλεισε τον αγώνα Άρων Άρων για να ενισχυθεί το ίδιο μόνο εκλογικά αυτό σκέφτεται δηλαδή όπως είναι για το θέμα της ρήξης του ευρώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση που το έχει αφήσει για τη Δευτέρα Παρουσία όπως και όλα τα υπόλοιπα δηλαδή που υπάρχουν πέρα από την εκλογική ενίσχυση Εμείς σαν όγκδε, έτσι και γι' αυτό προφανώς και συμμετέχω έτσι και στον αγώνα και είμαι μέλο τη οργάνωση αυτή. Παλεύουμε για την οργάνωση των εργαζομένων μέσα σε χώρου ε, δουλειά. Εσεί σε ποιο χώρο δραστηριοποιείστε, από ό,τι καταλαβαίνω, η ΟΚΔ δραστηριοποιείται σε χώρου δουλειά κυρίω. Ναι, ιδιωτικό υπάλληλο mm -hmm. είμαι σε μεγάλη εταιρεία. Σαν ενοικιαζόμενο, τηλεφωνητή. Η ΟΚΔΕ παλεύει για να οργανώσει του εργαζόμενου, όπω πήγα να πω, ε, για να αναπτύξουν αγώνε, να δημιουργήσουν αγώνε με ενωτική πολιτική, όχι με εκλογιστικέ συγκολήσει, έτσι όπω έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ που κάναν άλλε οργανώσει. Δεν υποκλεινόμαστε σε αυτό το δέχμα που υπάρχει του ΤΙΝΑ, δεν υπάρχει εναλλακτική. Έτσι, ούτε φυσικά στι δικτατορίε των αγορών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλεύουμε για την αναγέννηση μια επαναστατική προοπτική του σοσιαλισμού που θεωρούμε ότι είναι μόνη διέξοδο στη βαβαρότητα και καταστροφή που υπάρχει. Έτσι, και αυτό το κάνουμε τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλε χώρε τη. Έχω 32 ακόμα. Ήθελα να θέλετε. μου απαντήσετε στο προηγούμενο ερώτημα γιατί δεν υπάρχει μια δυνατότητα συνεργασία των τριών, για παράδειγμα. Και αν υπά έχετε την πολυτέλεια να δράτε ξεχωριστά. Μία πολύ πολύ γρήγορη Νομίζω πάρης. απάντησα, δεν υπάρχει αυτή, υπάρχει ενότητα μέσα στους αγώνες. Εμείς θεωρούμε όμως ότι το πρόγραμμά μας διαφέρει, απέχει από όλα τα υπόλοιπα Μάλιστα. κόμματα τα οποία έχουν αναφορά στο κομμουνισμό, όπως έχουν οι τροτσκιστές δηλαδή που Σαφής. έχουν διαφωνήσει με, τις, με το κ. Κ. ρεύμα αυτό. Γιατί με την οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδος. Ναι, πρέπει να ψηφίσουν, ε, ψηφίσουμε την ΟΚΔΕ έτσι, για να καταδικάσουμε την πολιτική του Μητσοτάκη και όλων των μνημονιακών για να ενισχύσουμε τους αγώνες των εργαζομένων. Έχει μεγάλη σημασία να μην υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποχής να περιοριστεί και ιδιαίτερα οι νέοι οι οποίοι δώσαν και ένα σημαντικό αγώνα όπως ήταν οι φοιτητικές κινητοποίησεις του τελευταίου τριμήνου θα πρέπει να ψηφίσουν, έτσι, να προσέλθουν μαζικά στι κάλπε και να καταδικάσουν την πολιτική τη ιδιωτικοποίηση στο Πανεπιστήμιο, Γιατί, αν δεν γίνει αυτό, ένα υψηλό ποσοστό στα μέτρα που έχει θέσει θέση η ίδια η κυβέρνηση στο ποσοστό προηγούμενων εκλογών θα τους δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν πιο επιθετικά απέναντι πέναντι στους εργαζόμενους νεολαία και τα φτωχά, φτωχά, λαϊκά στρώματα.